να τα βάλουμε σε μία σειρά, να πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Φόντα Δουλούμ, είναι πρόεδρος ομάδας παραγωγών Ανατολή. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας και να ευχηθώ βέβαια και χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και την αμεσότητα που δείτε κάθε φορά που γίνεται κάτι ανάλογο περιστατικό που έχουμε πραγματικά ανάγκη να δείξουμε στον κόσμο το πρόβλημα που υπάρχει, που είναι κάθε φορά και διαφορετικό, αλλά εκπλησόμαστε πραγματικά από την κατάσταση σε μια δεύτερη χρονιά συνεχόμενη να έχουμε μια φανταστική κατρακύλα τιμών που παρόμοια δεν έχουμε ξαναδεί. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω, αν είναι όντως μία από τις χειρότερες καλλιεργητικές περιόδους των τελευταίων ετών αυτή που διανύουμε. Να μας δώσετε λίγο το γενικό κλίμα. Ωραία, το γενικό κλίμα ότι είναι, η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Δεν ξαναθυμάμαι από καλλιεργό 30 χρόνια. 30 χρόνια από καλλιεργό, λοιπόν, δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια εποχή, τέτοια κατάσταση σε δύο συνεχόμενες χρονίες. Γιατί έχουμε μάθει σαν αγρότες να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να πετάμε τη εισοδιά μας, τον επόμενο μήνα να περιμένουμε κάτι καλύτερο, να έχουμε κάποια προοπτική, να ζούμε με μια ελπίδα. Πέρυσι και φέτος ελπίδα δεν υπάρχει. Τώρα θα πει κάποιος. Ξεκίνησε η εστίαση, ανέβασαν ρολά επιχειρήσεις εστίασης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, κύριε Δουλούμη, δεν έχει βοηθήσει. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση πριν από περίπου ένα μήνα. Σωστά. Ήταν το πολυαναμενόμενο άγγιγμα της εστίασης που το περιμέναμε τόσο πολύ να δούμε τις ευεργετικές, τα ευεργετικά που θα έχει στο όλο θέμα. Δεν ήρθαν τελικά. Η εστίαση είναι σαν να μην άνοιξε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην κατάσταση της πρόθεσης των κυκλοφορικών. Οι τιμές είναι. Σε επίπεδα λίγο πάνω του μηδενός. Η ντομάτα, φανταστείτε, είναι στα επίπεδα του 0,20-0,25 και οι πυπεργές εξαγωγές είναι γύρω στα 35-40 λεπτά. Τα νούμερα είναι αστεία. Η παραγωγή, το 90% της παραγωγής καταλήγει στις χωματερές. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ότι είναι η δεύτερη χρονιά και το χρονικό περιθώριο για πιθανές αποζημιώσεις σε συγκέντρωση στοιχείου και τέτοια πράγματα δεν υπάρχει. Δεν είναι σαν πέρυσι που είχαμε όλο, το αντιμετωπίσαμε λίγο πιο χαλαρά. Το είδαμε όλοι σαν μια κατάσταση που έχρεσε αντιμετώπισης, αλλά φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να. Εν τω μεταξύ, βέβαια, ποιες οι κινήσεις και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις από την προηγούμενη ηγεσία. Δεν σας έχει ενοχλήσει, δεν έχετε κάτι στο τραπέζι της διαβούλευσης με την ηγεσία του Υπουργείου. Σωστά, κύριε Δουλούμη? Σωστά. Με την ηγεσία του Υπουργείου δεν τη γνωρίζουμε καθόλου. Προσπαθούμε να ανοίξουμε κάποια επαφή, ώστε να κάνουν ό,τι κάνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, να κάνουν και σε εμάς. Δηλαδή, διάβασα πρόσφατα σε ιντερνετικά site ότι ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με το που έγιναν κάποιοι παγετώνες στη Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε αμέσως τον τόπο, έκανε και τόπου επαφές με τους πληγέντες, οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες για αυτούς και γίνεται αυτό που πρέπει να κάνει ένα οργανωμένο κράτος. Αυτό λοιπόν γίνεται από την Αθήνα και πάνω, από την Αθήνα και κάτω σε εμάς δεν έχουμε καν την επαφή. Το μόνο που κάνουμε, είμαστε σε συνόηση με όλη την Κρήτη, γιατί θέλω να σας τονίσω ότι δεν πήγεται μόνο η Ιεράπετρα. Πήγεται όλη η Κρήτη, είμαστε στον ίδιο παρονομαστή όλοι. Είμαστε στα ίδια νούμερα πωλήσεων και απολειών εισοδήματος και καταστροφής της παραγωγής μας. Είμαστε όλοι στο 90% της καταστροφής. Εν τω μεταξύ, ούτε οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε με τις δύσκολες συνθήκες, έχουμε μάθει να ζούμε με το κρύο, με τη ζέστη, με τα απότομα, με τη μεγάλη παραγωγή, με τη μικρή παραγωγή. Και θέλω να σας τονίσω ότι φέτος δεν είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι από τις πολύ μέτριες χρονιές. Ωστόσο, ορίμασαν, αν μου επιτρέπετε τον όρο, πρώιμα κατά κάποιο τρόπο τα προϊόντα, τη στιγμή που η ζήτηση είναι στα τάρταρα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της υποθέσεως, ότι λόγω των μέτρων του COVID-19, που είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούσαμε να επέμβουμε σε αυτό. Η ζήτηση μειώθηκε γύρω στο 30% τη στιγμή που η παραγωγή κυμαίνεται στα ίδια περσινά επίπεδα. Ίσως είναι και λίγο λιγότερο. Όταν λέμε στα αζήτητα τα κυπευτικά, πού πηγαίνουν από τη στιγμή που δεν θα τα διαθέσετε κάπου? Πηγαίνουν χωματερές. Χωματερές καταλήγουν τα περισσότερα. Βέβαια, το κοινωνικό πρόσωπο όλων των ομάδων παραγωγών και όλων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα κυπευτικά στην περιοχή μας είναι συνεχόμενο και πραγματικά είναι άξιο να αναφερθεί.
Όχι μόνο η ομάδα που είμαι πρόεδρος ο Συνδέσμος Ανατολία, αλλά όλη η Κρήτη συνεισφέρει σε δομές, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στέλνουμε παντού κυπευτικά όπου μπορούμε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε για όλα, διότι αυτά που καταλήγουν στις κομματερές τα περισσότερα είναι προϊόντα τα οποία έχουν υπεροριμάσει, έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Μάλιστα. Και πρέπει να πεταχτούν. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά, κύριε Δουλούμ, που θα τα ξαναπούμε, να έχετε κάποια απάντηση, κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από το Υπουργείο. Στο μέτωπο της ενίσχυσης, βέβαια, της οικονομικής ενίσχυσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε.